Καλησπέρα σας. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στον οίκο του Κυρίου. Ας σηκωθούμε για να τον δοξάσουμε. Ξεκινήσουμε μια προσευχή. Κυρία μας, ευχαριστούμε, Κύριε, αυτή την ημέρα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που εσύ ήσουν μαζί μας, Κύριε. Προσευχόμαστε εσύ, Κύριε, να έρθει να μας επισκεφτείς, Κύριε, αυτό το βράδυ, Κύριε. Εσύ έλα, Κύριε, με την παρουσία σου, Κύριε, και άνοιξε το αυτί σου, Κύριε, για να ακούσεις, Κύριε, τη λατρεία μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν. Thank you.
παρουσιάζουμε, Κύριε, σήμερα. Εσύ, Κύριε, άνοιξε τις καρδιές μας, Κύριε, να ακούσουμε το λόγο σου, Κύριε. Άνοιξε τα αυτιά μας να ακούσουμε τη φωνή σου, Κύριε μας. Σε δοξάζουμε και σε υψώνουμε, Κύριε, σήμερα για όσα έχεις κάνει στις καρδιές μας, Κύριε. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε. Καλησπέρα, τώρα με ακούτε. Καλώς ήρθατε, χαίρομαι για όλους εσάς που βλέπω εδώ και είστε εδώ, να είστε ευλογημένοι. Και ένα μάθημα ακόμα σήμερα, συγγνώμη για την καρέκλα, αλλά είναι λίγο δύσκολα ακόμα τα πόδια. Καλησπέρα και σε όσους μας βλέπετε από το YouTube. Μάθαμε πια και το YouTube. Θα μπω απευθείας στο θέμα. Είναι η δεύτερη συνέχεια του μαθήματος που ξεκινήσαμε την προηγούμενη Τετάρτη. Βασικά το θέμα όλο, ο γενικός τίτλος, είναι ο χριστιανικός γάμος. Αλλά το θέμα της προηγούμενης Τετάρτης είναι το δάγκωμα της μοιχείας, όπως το έχω αναφέρει. Πάρε την καλή μεριά, Νάντια. Εντάξει. Και είχαμε μιλήσει για τις σχέσεις. Θέλω απλά να σας διαβάσω, να σας θυμίσω δύο εδάφια που είχαμε διαβάσει την προηγούμενη Τετάρτη. Το ένα είναι Γαλάτες κεφάλαιο 5, λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέω λοιπόν, περπατάτε σύμφωνα με το πνεύμα και δεν θα εκπληρώνετε την επιθυμία της σάρκας, επειδή η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα και το πνεύμα ενάντια στη σάρκα. Αυτά μάλιστα αντιμάχονται το ένα προς το άλλο, ώστε εκείνα που θέλετε να μην τα πράτετε. Και Εφεσίου 44, 4 κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Να ξεντηθείτε τον παλιό άνθρωπο, αυτόν κατά την προηγούμενη διαγωγή, που φθήρεται σύμφωνα με τις απατηλές επιθυμίες. Και βέβαια δεν χρειάζεται καν να πούμε ή να αναφέρουμε, το ξέρει, οποιοσδήποτε το ξέρει αυτό, ότι η μοιχεία είναι αμαρτία. Δεν χρειάζεται καν να το αποδείξουμε. Λέγοντας μοιχεία, πάντοτε εννοούμε σχέσεις παράνομες εντός γάμου. Λέγοντας πορνεία, είναι πιο πλατιά έννοια, περιλαμβάνει πάλι και τη μοιχεία μέσα, αλλά παράλληλα μιλάμε για σχέσεις σεξουαλικές εκτός γάμου και επειδή πολλοί μπερδεύονται, να το ξεκαθαρίσω, ξέρω ότι είναι λίγο ρίσκο αυτό που λέω, αλλά πρέπει να το πω, μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται η παιδοφιλία, περιλαμβάνεται η ομοφιλοφιλία, περιλαμβάνονται όλο αυτό το πακέτο το οποίο μας έχουν τρελάνει τελευταία στην τηλεόραση και που πλέον απορούνε για ποιο λόγο αυτό το κοριτσάκι 12 ετών βιαζόταν από άντρες μεγάλους και ακόμα καλούνε και καλούνε πατεράδες που είχαν παιδιά στην ηλικία της όταν βγαίνουν στις τηλεοράσεις και μας συστήνουν μια ζωή τελείως ελευθεριών ηθών, έτσι. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, όπως σας είχα πει την προηγούμενη Τετάρτη, και θέλω να μιλήσουμε για αυτό το φίδι που είναι ο Σατανάς και το ξέρουμε όλοι. Και το πώς το φίδι αυτό μας δαγκώνει και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον, σε ένα κόσμο μολυσμένο, όχι από την ατμόσφαιρα, αλλά από αμαρτία. Η αμαρτία πλέον έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που απορούμε κι εμείς πώς αντέχουμε να ζούμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Θα πρέπει να γνωρίζουμε εξ ορισμού και μη σας διαφύγει ποτέ της προσοχής σας ότι δεν υπάρχει ο Σατανάς ή ότι επειδή δεν μας ενοχλεί ότι είναι κάπου κρυμμένος ή ασχολείται με κάποιον άλλον. Είμαστε σε έναν συνεχή, διαρκή πόλεμο μαζί του και βέβαια το όπλο του το μεγάλο είναι οι πειρασμοί που σκάνε μπροστά στο πρόσωπό μας, μπροστά στη ζωή μας καθημερινά. Πειρασμοί από τους οποίους, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, να φεύγεις μακριά. Μην τους πολεμήσεις, σήκω και φύγε. Μεταβολή. Εξαφανίσου. Δυστυχώς, οι πιο πολλοί από εμάς υποφέρουμε από αυτό το φίδι, το οποίο μας δαγκώνει, αλλά αγνοούμε ότι το δάγκωμα αυτό έρχεται από το φίδι. Για παράδειγμα, η πορνογραφία δεν είναι το φίδι, είναι το δάγκωμα το φίδιο. Εντάξει. Η έκτρωση δεν είναι το φίδι,
Είναι το δάγκωμα του φιδιού. Εμείς εστιάζουμε εκεί και αγνοούμε το φίδι. Η μοιχεία, η πορνεία, η ομοφιλοφιλία δεν είναι το φίδι. Είναι το δάγκωμά του. Να πούμε και άλλα δαγκώματα, πάρα πολλά. Το διαζύγιο, σας είπα, ομοφιλοφιλία, το έγκλημα, η εγκυμοσύνη εκτός γάμου, η βία, όλα αυτά είναι δαγκώματα του σατανά. Και όταν πονάμε από αυτό το δάγκωμα, προσπαθούμε να επουλώσουμε την πληγή μας, αδιαφορώντας για αυτό το φίδι που κυκλοφορεί μέσα στα πόδια μας. Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί σε μικρό ή μεγάλο βαθμό όταν αρχίζει να νιώθει ότι αρχίζει και μπλέκει μέσα σε μια κατάσταση που δεν είναι του Θεού. Δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο ανόητοι που να μην καταλαβαίνουμε ότι κάτι πάει να γίνει. Και όταν το νιώθουμε αυτό και το αντιληφθούμε, θα πρέπει να τρέξουμε μακριά και φεύγοντας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα της δικαιοσύνης που είναι η πανοπλία που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στον Λόγο του Θεού. Υπάρχει ένα εδάφιο το οποίο όσες φορές και αν το έχω διαβάσει ποτέ δεν έχω, ενώ το καταλαβαίνω τι λέει, αλλά δεν έχω καταφέρει στην πράξη να κατανοήσω γιατί λειτουργεί έτσι. Λέει στην 1η Κορινθίους 15:33, λέει «Μην πλανιέστε, προσέχετε, είναι πλάνη. Τα καλά ήθη τα φθείρουν οι κακές συναναστροφές». Και λέω, μα γιατί ποτέ δεν συμβαίνει το ανάποδο? Γιατί μια καλή συναναστροφή να μην φθείρει ένα κακό ήθος? Και είναι πάντα το ανάποδο. Είναι ένα μυστήριο. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ένα φίδι, τον διάβολο, τον πειρασμό, δεν μπορούμε να τον γοητεύσουμε. Επειδή παρακολουθώ πολλές φορές τον National Geographic και βλέπω εκεί κάτι, έχω βρεθεί κιόλας, έχω δει από κοντά κόμπρα που σηκώνεται και κάνει αυτό και μάλιστα ήμουν από την έξω μεριά του τζαμιού και καθώς την πείραζε για να δω πώς θα αντιδράσει, έβλεπα το δηλητήριο που το έχινε από το στόμα της, είχε θαμπώσει όλο το τζάμι και γελάγανε οι φίλοι μου εκεί, λέει, ας το ζω ήσυχο. Λέω, θέλω να το δω ρε, βλέπω πώς είναι. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι σαγηνεύουν τις κόμπρες. Βλέπετε με το και παίζουν και σηκώνονται. Μπροστά στα μάτια μου πήγε ο φύλακας, μου λέει: «Κάτσε να στη φέρω έξω». Είχε δύο, η μία ήταν μέσα. «Όχι, όχι, όχι», λέω, «δεν πειράζει. Μία φτάνει». «Όχι», μου λέει, «άνθρωπέ μου», του λέω. Πήγε μέσα. Και την έσπρωξε, βγήκε έξω και η άλλη κόμπρα και πήγε από πίσω και τη έδινε σφαλιάρες. Λέω: «Φτάνει, φτάνει», το είδα, «φεύγω». Λέω: «Άμα δεν φύγω, αυτό θα τον φάνε, δεν υπάρχει περίπτωση». Αλλά βλέπετε, υπάρχουν αυτό το θάρρος, υπάρχει αυτό όμως με το φίδι που λέγεται διάβολος, δεν μπορεί να γίνει. Ξεχάστε το. Δεν μπορεί να σε γενευτεί. Ακόμα και όλοι αυτοί που μπλέκουν σαν σατανολατρίες, μπλέκουν γιατί νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φίδι αυτό. Ξεχάστε το. Είναι χαμένη υπόθεση. Ο πνευματικός μας εχθρός, ο σατανάς, είναι ειδικός στην εξαπάτηση. Μας κάνει να νομίζουμε ότι οι δαγκωματιές που ζούμε και υπάρχουν, γίνονται χωρίς να υπάρχει φίδι. Απλά έτυχε. Κακιά στιγμή. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι. Το φίδι και τα φίδια του και αυτά που γεννάει, τα δαιμόνια του, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και μάλιστα μας δαγκώνουν, μας σκοτώνουν και χρειαζόμαστε θεραπεία από τις δαγκωματιές τους. Πολλές φορές μιλάς με καλούς αδελφούς, καλούς χριστιανούς και θέλοντας να σου αποδείξουν το πόσο αφιερωμένοι είναι. Όταν αγγίξεις αυτό το θέμα της μοιχείας ή ακόμα και της πορνείας, υπάρχει μια απίστευτη άρνηση με αιμονή. «Αποκλείεται, εγώ δεν το κάνω, δεν θέλω, δεν υπάρχει περίπτωση, αγαπώ τον Χριστό, εγώ δεν θα πέσω ποτέ, δεν με αγγίζει αυτό, δεν πρόκειται να με πειράξει, δεν έχω πειραστεί ποτέ». Θυμάμαι, διάβαζα την ιστορία ενός αδελφού, έχει φύγει τώρα με τον κύριο, του Τζακ Χέιφορντ, σε μία του ομιλία μέσα σε ένα ακροατήριο από 500 ποιμένες, τους έκανε μία απλή ερώτηση. Λέει, πείτε μου, με ειλικρίνεια, σηκώστε το χέρι σας, πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι θα ήταν δυνατόν να πέσετε σε μοιχεία? Και μέσα από 500 άτομα, μόνο δύο σηκώσαν το χέρι τους. Και γυρίζει και λέει στους άλλους, λέει, βλέπετε αυτούς τους δύο ανθρώπους? Είναι οι πιο ασφαλείς άνθρωποι να περπατήσετε δίπλα τους σαν φίλοι. Όλοι οι υπόλοιποι είστε εξαπατημένοι. Όλοι είμαστε σε φάση που θα μπορούσαμε να την πατήσουμε.
Όσο πιο πολύ αρνούμε ότι εμένα δεν με αγγίζει τίποτα, τόσο πιο εύκολα θα πέσω και θα το καταλάβω. Και μόλις το πάρω χαμπάρι θα είναι πια αργά. Όλοι, ακόμα και οι πιο δυνατοί χριστιανοί, υπάρχουν στιγμές που είμαστε ευάλωτοι. Μπορεί να είναι μια στιγμή που ζω μια μεγάλη ένταση, μια συναισθηματική φόρτιση μεγάλη. Μπορεί να ζω στη ζωή μου κάποιες αλλαγές, έντονες, δυνατές. Οτιδήποτε αλλαγή, ας πούμε, μια απόλυση από τη δουλειά μου, ή παντρεύτηκαν τα παιδιά μου, ή οτιδήποτε, άλλαξα σπίτι, ένας θάνατος. Αυτές είναι όλες έντονα συναισθηματικές φορτίσεις. Μπορεί να υπάρχει η κρίση, μια κρίση ηλικίας, η μέση ηλικία. Μπορεί να υπάρξει μια κρίση ταυτότητας και να νιώσεις ότι εμένα δεν με αγαπάει κανείς, εγώ δεν αρέσω. Εγώ, όλα αυτά που βρίσκονται γύρω μας και είμαστε όλοι ευάλωτοι σε αυτά, μπορούν να μας ρίξουν κάποια στιγμή. Ένα άλλο πάλι το οποίο πάντα το λέμε, ειδικά στο έργο του Θεού, στη διακονία, ποτέ δεν ταξιδεύεις μόνος. Πάρε πάντα κάποιον μαζί σου. Μπορώ να σας πω ιστορίες από φίλους μου, απίστευτες ιστορίες. Πόσο ο διάβολος τους έστεινε παγίδες. Ο άλλος είχε πάει στην Αφρική και είχε ξαπλώσει και ξεκουραζόταν για να αρχίσει η συνάθρηση. Ο Κόλιν, τον ξέρετε. Και λέει, ξαφνικά ανοίγει το δωμάτιο και μπαίνει μέσα η κυρία του σπιτιού, ντυμένη τόσο εριστικά και προκλητικά, και έπαθα σοκ. Και αναγκάστηκα να βγω έξω από το δωμάτιο, λέει, για να ξεφύγω. Σε δέκατα δευτερολέπτου πέρασε μπροστά η ζωή μου, η γυναίκα μου, η οικογένειά μου, η εκκλησία, η διακονία, ο Κύριος, η ψυχή μου. Έφυγα, λέει, τρέχοντας από το δωμάτιο. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, έτσι. Γι' αυτό δεν ταξιδεύουμε ποτέ μόνοι. Προσέχουμε. Επίσης, κάτι που θα μπορούσε κάλλιστα να μας φέρει σε μια πολύ ευάλωτη θέση είναι όταν ο σύντροφός μας, ο άντρας ή η γυναίκα, μας απορρίπτουν. Σαν άτομα. Ή υπάρχει έλλειψη τρυφερότητας ανάμεσά μας. Και αυτό μας φέρνει σε μια ευάλωτη κατάσταση. Νιώθω ότι δεν με κατανοεί. Έχω συνέχεια καυγάδες, τσακώνομαι. Μπορεί να είναι γιατί το άτομο, ο γυναίκα μου, ο άντρας μου, δεν με θαυμάζουν πλέον. Υπάρχει έλλειψη σεβασμού. Δεν έχω συντροφικότητα. Δεν με εκτιμούν. Με προσβάλλουν. Αυτά όλα είναι συναισθήματα τα οποία δυστυχώς υπάρχουν και μας φέρνουν σε μια πολύ ευάλωτη θέση. Είναι αυτές οι στιγμές που το φίδι βρίσκει την ευκαιρία και επιτίθεται. Και τι κάνει, παρουσιάζει το γάμο μου σαν κάτι που είναι αχρίαστο, που δεν το έχω ανάγκη και δεν υπάρχει λόγος πια να το σέβομαι. Εντάξει. Και αρχίζει ο Σατανάς να ψιθυρίζει στο αυτί μας διάφορες σκέψεις και μάλιστα δεν τις παρουσιάζει καν σαν δικές του σκέψεις που έρχονται απ' έξω. Αλλά μοιάζουν σαν να είναι δικές μας σκέψεις, γιατί επειδή υποφέρουμε, φτάσαμε να κάνουμε αυτές τις σκέψεις, αλλά δεν είναι. Παράδειγμα, μια σκέψη τέτοια είναι: πω, έχω κουραστεί πάρα πολύ από αυτό το γάμο. Δεν αντέχω άλλο. Δεν έχω καμία ευτυχία σε αυτή τη σχέση. Τι οικογένεια είναι αυτή. Μισώ αυτό το γάμο. Με έχει κάνει και υποφέρω. Έτσι θα πάει όλη μου η ζωή. Έτσι θα την ξοδέψω. Αυτό θα είναι. Κάποια στιγμή νιώθουμε και ίσως να έχουμε και δίκιο. Δεν είναι δίκαιος αυτός ο γάμος. Δεν είναι δίκαιο αυτό που ζω. Και αρχίζει λεπτομέρειες. Εγώ εννοώ, κάνω, θυσιάζω. Αυτός, αυτή, κάνει έτσι, αυτό. Εγώ εκείνο προσφέρω, αυτός δεν δίνει. Και μπορεί και να έχουμε και δίκιο. Καμιά φορά ξυπνάμε το πρωί, κοιτάμε τη γυναίκα μας, κοιτάμε τον άντρα μας και λες: πω, πω, φίλε, αυτός είναι. Αποκλείεται να σεβαστώ κάποιο άτομο σαν γι' αυτόν. Ξέχασε το. Κοίτα τον πώς κοιμάται. Άκουσε την πώς ροχαλίζει. Κοίτα τον πώς έχει ξεσκεπαστεί. Πω, πω, πάχινε κιόλας. Και φτάνει σε μία, λες, εγώ απλά δεν θέλω να είμαι πια παντρεμένος ή παντρεμένη με αυτό το άτομο. Όταν χάνουμε το σεβασμό μας για τον σύντροφό μας, τι κάνουμε, αυξάνουμε τις προσδοκίες μας για κάτι άλλο. Τότε ξεκινάει ο κίνδυνος ο μεγάλος. Ένας υπόγειος κίνδυνος σε όλους τους γάμους, και ακούστε το αυτό, είναι όταν περιμένουμε περισσότερες προσδοκίες από τον σύντροφό μας, όταν έχουμε απαιτήσεις από τον σύντροφό μας και απαιτούμε περισσότερα από ό,τι μπορεί να μας δώσει, γιατί κάτι μας τσίπησε και θέλω. Μην ξεγελιέστε, π.χ. με το οικονομικό, δεν είναι αστείο καθόλου,
διότι μπορεί κάλλιστα μία γυναίκα ή ένας άντρας να αρχίσουν να παραπονιέται, δεν φέρνεις λεφτά, είναι λίγα αυτά που φέρνεις. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Ή παράλληλα το οικονομικό μπορεί να συνδεθεί με άλλο τρόπο. Πολλά έξοδα κάνεις, οικονομία, τέρμα, θα πλένεσαι μία φορά το μήνα, δεν έχουμε σαμπουάν, δεν έχουμε αφρόλουτρο. Δεν έχουμε ακρίβεια το σούπερ μάρκετ. Έχεις πάει να δεις τελευταία το σούπερ μάρκετ πώς είναι. Και μπορεί για τον εαυτό του να παίρνει ό,τι του γουστάρει, ξηροκάρπια και τέτοια ωραία για να περνάει καλά. Αλλά για τη γυναίκα του, α, αυτό που λες είναι ακριβό. Δεν έχει, για αυτή η κρέμα απορρίπτεται. Αυτά είναι όλα κρίσεις. Καμιά φορά, το λέω και λίγο αστεία να γελάσουμε, αλλά καμιά φορά δημιουργούν τεράστιες πιέσεις. Και καθώς αυτές οι πιέσεις αυξάνουν, αρχίζουμε πλέον να μην έχουμε προσδοκία από τον σύντροφο ή την σύντροφό μας, αλλά αρχίζουν ψευδαισθήσεις να δημιουργούνται μέσα μας, αρνητικές, ότι αυτό που βλέπεις δεν θα αλλάξει ποτέ, ξέχασέ το. Είναι μια τελειωμένη σχέση. Και αρχίζει, νομίζουμε, και αρχίζουμε μετά με τη λογική. Βάζω πιο πολλά στο γάμο εγώ αυτόν από ό,τι βάζει αυτή. Εγώ βάζω πιο πολλά. Δεν αντέχω όλη αυτή τη μιζέρια, τελείωσε, κουράστηκα. Ανοίγει την πόρτα, σας έχω πει, είναι λίγο αστείο. Όταν παντρεύεται ένα ζευγάρι, όταν γυρίζει τα πρώτα 10 χρόνια ο άντρας σπίτι, χτυπάει την πόρτα και ανοίγει η γυναίκα, του λέει: καλώς την αγάπη μου, πόσο μου έλειψες τα πρώτα 10 χρόνια. Στα επόμενα 10 χρόνια, στα 20, ανοίγει την πόρτα ο άντρας, μπαίνει μέσα, καλώς τον, ναι, έλα να σου βάλω να φας. Στην τρίτη δεκαετία η απάντηση της γυναίκας είναι: α, ήρθες. Την τέταρτη δεκαετία εσύ μας έλειπες τώρα. Λοιπόν, και αρχίζεις να λες, θα πάρεις αύξηση, τι θα γίνει, έχουμε φροντιστήρια, έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο, δεν αντέχω, θέλω κάτι περισσότερο, θα πάμε διακοπές, πότε θα γίνει αυτό, πότε θα γίνει το άλλο. Εσύ πάντοτε λες έτσι, εγώ, εσύ είσαι πάντοτε έτσι. Αυτά τα ποτέ δεν μου είπες και ποτέ δεν είναι τόσο απόλυτες λέξεις υπερβολικές. Αν θέλετε μια συμβολή, μην τις πείτε. Γιατί δεν είναι αληθινές. Έτσι. Δεν... Καταλαβαίνω καμιά φορά από πόνο, λες, ποτέ δεν μου είπες αγαπώ. Και ο άλλος κοιτάει, λέει, τι λέει, ρε φίλε. Πριν 30 χρόνια παντρευτήκαμε, δεν σου είπα ότι σε αγαπώ. Γιατί λες ποτέ. Γι' αυτό να προσέξουμε. Στην ουσία, όταν το ζευγάρι μπαίνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, και είναι εύκολο, δεν είναι κακό, έτσι. Όλοι έχουμε μπει και όλοι ζούμε σε αυτές τις καταστάσεις. Χάνεται το περιβάλλον της αγάπης. Και χάνεται αυτή η ευαισθησία, το πώς πλησιάζει ο ένας τον άλλον. Συμπεριφερόμαστε πιο πολύ σαν να είμαστε συνέτεροι σε μια επιχείρηση που απλά τα μοιράζουμε τα κουκιά, αλλά εσύ παίρνεις πιο πολλά από μένα, παρά το ότι είμαστε δεσμευμένοι μέσα σε μια σχέση. Μετράμε το ποιος είναι πιο πολύ κουρασμένος ένας από τον άλλον, πόσες φορές άλλαξα το μωρό εγώ και πόσες εσύ. Εγώ είμαι πιο πολύ απασχολημένο. Εγώ φέρνω τα λεφτά και στην κάνει σπίτι. Εγώ, ναι, ρε, αλλά σου πλένω, σου μαγειρεύω. Και αρχίζει όλο αυτό το αλυσβερί, το οποίο θα καταλήξει σε δύσκολα πράγματα. Όταν αρχίζουν αυτά τα πράγματα, και δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει νιώσει έτσι, και εύχομαι κανείς να μην νιώσει έτσι, κάποιος από τους δύο αρχίζει να νιώθει παγιδευμένος μέσα στο γάμο. Και όταν φτάσεις να νιώσεις παγιδευμένος, κουρασμένος, ότι η ζωή σου πια είναι μονότονη, δεν έχει ενδιαφέρον, νιώθεις απόρριψη, το κοιτάς και πού σε πήρα ρε φίλε, πού σε βρήκα. Και όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, μαντέψτε τι συμβαίνει. Εμφανίζεται ένα άτομο του αντίθετου φίλου, συνήθως ελεύθερο ή χωρισμένο που έχει πάθει και αυτός ή αυτή τα ίδια, και απλά ξαφνικά ένα κλικ στο μυαλό, ούψ, είναι διαθέσιμη. Είναι διαθέσιμος. Φτάνει δίπλα μας αυτό το άτομο. Κοιτάξτε, μιλάω γενικά, αλλά μιλάω και μέσα από την Εκκλησία. Εντάξει. Και ξαφνικά γίνεται το άτομο που με ακούει. Με ακούει με τρυφερότητα. Με ακούει με κατανόηση. Λέω κάτι και είναι ευαίσθητος στη συζήτηση. Με σέβεται. Θα κλάψω ή θα πονέσω, αλλά θα το κουβεντιάσουμε και θα μου δείξει απεριόριστη κατανόηση σε αυτό το οποίο του περιγράφω.
Και άμα πει σε κάποιον, να σου πω κάτι, πολλά δεν έχεις με αυτό το άτομο. Σου πει γιατί. Είμαστε απλά φίλοι, είμαστε αδέλφια. Απλά βρισκόμαστε και μιλάμε. Δεν συμβαίνει τίποτα μεταξύ μας. Αρνούνται τα πάντα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η ευαίσθητη κουβέντα, γεμάτη κατανόηση, γεμάτη τρυφερότητα, είναι μια κουβέντα που συμβαίνει εκτός γάμου. Δεν συμβαίνει μέσα στο γάμο μας. Ενώ μέσα στο γάμο συνήθως συμβαίνει το αντίθετο από αυτό, με ένα τέτοιο άτομο που πολύ εύκολα είναι αφίδι, ο Σατανάς μπορεί να μας φέρει, αρχίζει να ξυπνάει μέσα μας άλλες καταστάσεις. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτοί οι δύο ανόητοι θα έλεγα, χαζοί άνθρωποι, μόλις έχουν μπει στην πρώτη από τις τρεις φάσεις που οδηγούν σε μοιχεία. Γιατί θα σας μιλήσω για τρεις φάσεις. Γιατί η μοιχεία δεν ξυπνάει ξαφνικά, μπαμ, ξυπνάει ένα πρωί και λέω, μ' αρέσεις, πάμε. Δεν γίνεται ποτέ έτσι. Αλλά υπάρχουν φάσεις και σκαλιά. Αυτό είναι το πρώτο σκαλί. Είναι μια σχέση που προχωράει με έναν αδελφό, ένα φίλο, ένα γνωστό, οικογενειακή φίλη. Δεν σας κάνει εντύπωση που τα πιο πολλά περιστατικά συμβαίνουν σε καταστάσεις τέτοιες? Και τι συμβαίνει? Είναι αυτή η συναισθηματική έλξη, η ευχαρίστηση ότι φίλε, μιλάμε και έχω κατανόηση, και μέσα εκεί πολλές φορές έρχονται και αθώα, ενώ το ενώ σοβαρά, τελείως αθώα αγγίγματα. Αν είναι και φίλοι, μπορεί και να αγκαλιαστούν κάποια στιγμή αδελφικά, τελείως φιλικά, για να πούνε αντίο, για να χαιρετιστούν. Ξέρετε, λέει η Γραφή, χαιρετήστε ένας τον άλλον με φίλημα Άγιο. Υπάρχει στιγμή που αγκαλιάζεις κάποιον ή κάποια και τον χαιρετάς, και υπάρχουν στιγμές που δεν τον αγγίζεις καθόλου. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θα έπρεπε καν να φιληθεί ο ένας με τον άλλον. Εάν για παράδειγμα, και το λέω γιατί αυτά που σας λέω έχουν γίνει, ερχόταν κάποιος και μου λέγε, ξέρεις κάτι, με αυτή την αδελφή η αγκαλιά σου δεν μου άρεσε. Για μένα αυτό δεν θα ήταν προσβολή, θα ήταν καμπανάκι κόκκινο. Και θα έλεγα, αυτό το άτομο βλέπει κάτι που εγώ ακόμα δεν το έχω αντιληφθεί. Κομμένες αγκαλιές, κομμένες χαιρετούρες, μόνο με το χέρι και σε απόσταση 1 και 1 μέτρο, 2 μέτρα. Χάρηκα που σε είδα, να είσαι καλά. Υπάρχει χρόνος που μπορείς. Έλεγε ένας αδελφός ποιμένας κάτι πολύ ωραίο και ακούστε το αυτό. Εάν περιμένεις, λέει, για το επόμενο αγκάλιασμα με προσμονή, τότε έχεις σοβαρό πρόβλημα. Χαιρετηθήκαμε σήμερα, φύγαμε, σας αγκάλιασα όλες τις αδελφές. Εάν σκέφτομαι την Κυριακή μία συγκεκριμένη και προσμονώ το ίδιο αγκάλιασμα, έχω σοβαρό θέμα. Χρησιμοποιώ πρώτο πρόσωπο για να μην πω κάποιον για εσάς και προσβάλλω κάποιον, εντάξει. Αυτό είναι το πρώτο σκαλί. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο της φιλίας. Αυτό το φανταστικό ζευγάρι που έχουμε βάλει μπαίνει σε αυτή τη φάση της φιλίας, και αν ρωτήσεις και τους δύο θα σου πούνε ξεκάθαρα, μα είμαστε απλά φίλοι. Αρνούνται οτιδήποτε ότι υπάρχει ανάμεσά τους και εξαπατούνται ότι κάτι υπάρχει. Κοιτάξτε όμως, μια τέτοια ιστορία είναι ιστορία που επαναλαμβάνεται και έχει επαναληφθεί χιλιάδες φορές στη ζωή αυτή. Δεν θα είναι η πρώτη. Πολλές φορές τους βλέπεις μαζί και θα ακούσεις τη δικαιολογία, μα βοηθάω σαν φίλος. Τι δουλειά έχω εγώ να πάω στο σπίτι της αδελφής μόνος μου, όταν κι αυτή είναι μόνη της, να τη βοηθήσω? Σαν φίλος πήγα, ναι καλά. Στο χωριό μου λέμε καμπό σακολοκύθια. Γιατί να πάρω συγκεκριμένα μία αδελφή από εδώ με το αυτοκίνητό μου, την πάω στο σπίτι της? Αφού ήταν μόνη της, αφήσω μία γυναίκα μόνη της, ναι καλά. Γι' αυτό και εμείς σαν εκκλησία έχουμε πει, δεν θέλουμε να συμβαίνει αυτό. Το έχω πει σε όλους τους άντρες, λέω, αν δείτε τη γυναίκα μου μόνη της, της 5ης το βράδυ που έχει πρόβα και δεν έχει τρόπο να πάει σπίτι της και βρέχει, σας παρακαλώ, καλέστε τη σε ένα ταξί να μπει στο ταξί και να έρθει σπίτι. Μην τη φέρετε σπίτι μου. Τόσο απλά. Όχι γιατί φοβάμαι, όπως σας λέω ότι είναι όλα αγαθά, καθαρά, σε είδο γείτονας, μία φορά, δύο φορές, ξέρετε τι θα γίνει? Το έλα να δεις. Δυστυχώς το υποτιθέμενο ζευγάρι μας βρίσκει πάντοτε πολλές αφορμές για να είναι μαζί. Δηλαδή, βρίσκουν λόγους.
κανονίζουν μεταξύ τους οι δύο οικογένειες να πάνε για μπάρμπεκιου. Πάντα οι ίδιες δύο οικογένειες. Να περάσουμε μαζί τις απόκριες που έρχονται τώρα. Να περάσουμε μαζί το Πάσχα. Και είναι πάντα οι ίδιες οικογένειες. Αναφέρουμε και αυτό να μην υποψιαστεί κανείς κάτι. Υποσυνείδητα όλο αυτό, αλλά είναι πάντοτε μέσα σε όλα. Και μάλιστα φροντίζουν να κάθονται στο τραπέζι. Τώρα αυτά που σας λέω κάνει διατριβή, εντάξει, μην ρωτήσετε πώς θα ξέρω. Αλλά έχω κάνει διατριβή. Ο ένας απέναντι στον άλλον για να βλέπονται και να χαριεντίζεται με χαμογελάκια. Είναι να κάθονται δίπλα-δίπλα και τελείως συμπτωματικά να αγγίζονται όλη την ώρα. Αυτή είναι η δεύτερη φάση, η φάση της φιλίας. Η τρίτη φάση είναι η φάση που ανήκει πλέον ο ένας στον άλλον. Δηλαδή, αρχίζουν να ξοδεύουν χρόνο μαζί. Κανονίζουν κρυφά να συναντηθούν πλέον. Χωρίς να το ξέρει η γυναίκα μου, χωρίς να το ξέρει ο άντρας της, έχουμε κανονίσει τυχαία να πάμε να πιούμε ένα καφέ οι δυο μας. Χρησιμοποιούν αυτές οι οικογενειακές συναντήσεις για να είναι μαζί. Το επιδιώκουν. Κυρίως πια σήμερα με τα μέσα επικοινωνίας, το κινητό παίρνει φωτιά. Μηνυματάκια, τηλεφωνικές κλήσεις, προσωπικά δώρα. Είδα ότι σου πήρα και αυτό, πάρε και ένα δωράκι τώρα. Ειδικά ο άντρας, γιατί ξέρω ότι με αυτά πέφτουν οι γυναίκες. Αλλά επειδή δεν κοιμούνται ακόμα μαζί, αρνούνται ότι έχουν δεσμό. Απλά πιστεύουν ότι είναι κοντινοί φίλοι. Το πιστεύετε αυτό? Και ζουν μια ψευδαίσθηση. Η γυναίκα σε αυτή τη φάση κάθε πρωί ξυπνάει δίπλα στον άντρα της και βλέπει και αντιμετωπίζει ένα γεγονός. Βλέπει τον άντρα της και λέει, μα είμαι χριστιανή. Είμαι παντρεμένη και είμαι χριστιανή. Αλλά αυτός ο άντρας δεν είναι δικός μου, δεν τον θέλω πια, έχω κάνει λάθος. Δεν ήταν θέλημα Θεού ο άντρας μου. Αυτό το θέλημα Θεού πια το έχουμε κάνει, το έχουμε ξεχυλώσει από όλες τις μεριές. Απ' την άλλη μεριά ο άντρας ξυπνάει, βλέπει τη γυναίκα του, νιώθει ότι την αγαπάει και σκέφτεται, και αυτό το σκέφτονται οι άντρες, έτσι. Πω, πω ρε φίλε, αγαπάω δύο γυναίκες. Έχω ερωτευτεί δύο γυναίκες. Αγαπώ τη γυναίκα μου, όμως αγαπώ και αυτή την κοπέλα. Τι πρέπει να κάνω, δεν ξέρω. Και ακούστε η απάτη πώς προχωράει. Την έχω εκθέσει αυτή την κοπέλα. Της έχω δείξει πολύ τρυφερότητα. Δεν θέλω να την πληγώσω. Δεν μπορώ να την αφήσω. Δεν θα τα καταφέρει μόνη της. Είμαι υπεύθυνος για αυτή τη γυναίκα. Την ξένη, όχι τη δικιά του. Έτσι. Και συνήθως εκεί καταλήγουν. Όταν φτάσουν σε αυτό το σημείο πλέον, η συναισθηματική πίεση είναι τεράστια και στους δύο. Ο πειρασμός της σωματικής έλξης δύσκολα συγκρατείται, τους έχει κυριεύσει. Μέσα τους όλα τα λαμπάκια, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, αναβοσβήνουνε τελείως τρελά. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα η μοιχεία έχει τελειώσει, έχει γίνει. Και ακούστε αυτό, σε πολύ λιγότερο διάστημα θα ξεσκεπαστεί. Μην θεωρήσει ποτέ κανένας ότι το κάνει και δεν θα έρθει στο φως. Κοροϊδεύει τον εαυτό του, κοροϊδεύει το Θεό. Άντε και έγινε, τι κάνεις? Υπάρχει τρόπος να έρθει επανόρθωση? Φυσικά υπάρχει. Εάν ο σύντροφός μου, γυναίκα μου, πέσει μοιχεία, τι κάνω? Καταρχάς να το θέσουμε νομικίστικα, βάσει του Λόγου του Θεού, μπορείς να ζητήσεις διαζύγιο και να χωρίσεις. Και θα είσαι απόλυτα καλυμμένος. Από τη στιγμή που καταπάτησε το δεσμό του γάμου του και πρόδωσε, είσαι ελεύθερος. Υπάρχουν όμως άνθρωποι πιστοί που λέει, ξέρεις, τον αγαπάω. Μπορώ να τον συγχωρέσω? Φυσικά μπορείς. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα συμβουλεύω και λέω το εξής. Πριν καταλήξετε να βγάλετε μαχαίρια και πιστόλια και να υπερβολείτε ο ένας τον άλλον, ζητήστε πνευματική συμβουλή. Ψάχτε να βρείτε έναν πρεσβύτερο, έναν ποιμένα, έναν άνθρωπο που σέβεστε πνευματικά, μιλήστε και ζητήστε συμβουλή και οι δύο. Σε μια τέτοια φάση τα συναισθήματα του απατημένου είναι πολύ βεβαρημένα, αλλά και του άλλου. Το να έχεις καθαρή σκέψη είναι δύσκολο. Το να πάρεις μια σοφή απόφαση είναι πολύ δύσκολο. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Γεγονός είναι ένα πράγμα ότι η αγάπη κερδίζει τις περισσότερες φορές. Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει στον πλανήτη. Αυτό που δεν κερδίζει είναι ο θυμός,
η οργή και η εκδίκηση. Είναι καταδικασμένα να χάσουν. Οι πιο πολλοί που πέφτουν στην παγίδα της μοιχείας, οι πιο πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι αυτές οι σχέσεις μοιχείας καταστρέφονται πάρα πολύ γρήγορα από ό,τι καταστρέφει και ο γάμος τους. Όταν δεις έναν άντρα, μία γυναίκα να είναι παντρεμένη 30 χρόνια και να πέσει ένας από τους δύο σε μοιχεία και το τους βλέπεις να πάει καλά με το μοιχευόμενο μέλος με ένα χρόνο, 5 χρόνια, 10 χρόνια, δεν θα αντέξει όσο άντεξε ο γάμος σας. Θα καταστραφεί πιο γρήγορα. Γιατί οι ελπίδες που είχαν και έμπλεξαν, τα όνειρα που έχουν κάνει και έχουν εμπλέξει, σπάνια έως ποτέ ικανοποιούνται. Γιατί ό,τι έριξε σε τέλμα το γάμο τους, θα ρίξει και αυτή τη σχέση πάλι σε τέλμα, έστω και αν ξαναπαντρευτεί. Ο πιστός σύντροφος, και το λέω με όλη την επίγνωση της ευθύνης που έχω, ο πιστός σύντροφος που απατάται, θα πρέπει να μην συμβιβαστεί με μια συνεχόμενη, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Είναι λόγοι υγείας, είναι λόγοι αξιοπρέπειας, δηλαδή χωρίζεις, όχι. Αλλά αποκτάς μια στάση, παίρνεις μια θέση και λες αυτό θα τελειώσει εδώ και τώρα. Το να μην μιλάς, το να κάνεις το κορόιδο και να μην αντιδράς, αν αντέχει κάποιος να το κάνει, να είναι ευλογημένος. Όμως, το καλύτερο είναι να έρχονται τα πράγματα στο φως και να λύνονται αυτές οι υποθέσεις. Μάλιστα, ένας καλός τρόπος να αντιμετωπίσει κάποιος απατημένος μια τέτοια κατάσταση, μιλούσα τελευταία με ένα πρόσωπο, πριν από 3 μήνες, και μάλιστα δεν είναι καν από Αθήνα, ο καλύτερος τρόπος είναι να κάνεις ένα ωραίο γράμμα στον σύντροφό σου και να το πεις και το αναλύσεις, ξέρεις, 1, 2, 3, έχω πάρει χαμπάρι, έχεις κάνει αυτό, αυτό, αυτό. Και κοίταξε, εάν δεν μπορείς να αλλάξεις, η πόρτα είναι ανοιχτή, μπορείς να φύγεις. Δεν τον κλείνεις μέσα στο κλειδί. Αλλά παράλληλα με αυτό, αυτό που θα έκανα εγώ, θα του έλεγα το εξής, θα της έλεγα το εξής. Οι υπηρεσίες του γάμου σταματούν. Όσο συνεχίζεις και με προδίδεις, οι υπηρεσίες του γάμου έχουν τελειώσει. Δεν μιλάω για διαζύγιο, αλλά μιλάω για μια στάση σκληρής αγάπης, όπως αναφέρεται στην 1η Κορινθίου, στο 7, στο 10 και στο 11 εδάφιο. Για τον μοιχό, αν είναι χριστιανός, ισχύουν άλλα μέτρα. Γιατί η μοιχεία είναι μια κατάφορη παραβίαση του νόμου του Θεού. Το να πει κάποιος, με συγχωρείς, συγγνώμη, δεν το ξανακάνω, δεν ισχύει. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μην το ξανακάνει, γιατί το άτομο αυτό χρειάζεται απελευθέρωση. Και έχει τύχει να μιλήσω με τέτοιους ανθρώπους και τους φάνηκαν αυτά που τους είπα πολύ σκληρά. Και θα σας πω για 3 βήματα που πρέπει κάποιος να κάνει. Το πρώτο που μιλάς με τον άνθρωπο αυτό είναι ότι άμεσα τώρα σταματάει κάθε σχέση και επαφή με το άτομο αυτό της μοιχείας. Τον βλέπεις και ζορίζεται γιατί σκέφτεται ότι θα πονέσει το άτομο αυτό. Σίγουρα κάποιος θα πονέσει. Αλλά όμως θα πρέπει να θυμηθεί το άτομο αυτό ότι η υποχρέωσή του είναι να προστατεύσει τον άντρα της, τη γυναίκα του και όχι το ξένο άτομο. Έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, όχι την ξένη γυναίκα ή τον ξένο άντρα. Και έτσι λοιπόν, όταν φτάνεις στο σημείο αυτό και έχεις ξεχάσει την προστασία που περιμένουν από σένα και δεν τους δείχνεις ούτε αγάπη, ούτε στοργή, ούτε κάνεις κάποια θυσία για αυτούς, κοιτασμό τον εαυτό σου, μόνο την ικανοποίηση της σάρκας σου, τότε φίλε μου, θα σου το πω πολύ απλά, θα σκούξεις από τον πόνο, αν θέλεις να αλλάξεις κατάσταση. Και θα σκούξεις και εσύ και αυτή ή αυτός που κόλλησαν κοντά σου. Σε αυτή την περίπτωση το ονομάζουμε ακροτηριασμός. Μαχαίρι, το κόβω, το πετάω. Ό,τι και αν είναι αυτό, όποια σχέση και αν είναι, κόβεται με μαχαίρι. Πονάει, ναι, πονάει. Αλλά σημαίνει άμεση παύση της επικοινωνίας. Και μάλιστα για να είμαστε σίγουροι γι' αυτό, απαιτούμε από το άτομο αυτό να έχει δίπλα του αδελφό ή αδελφή, ανάλογα τι είναι, όπου θα λογοδοτεί για κάθε του βήμα μέσα στα επόμενες εβδομάδες και μήνες. Πού ήσουνα,
Αν είναι άντρας και με πάρει γυναίκα το τηλέφωνο και μου πει δεν ήρθε σήμερα, άργησε τηλέφωνο, πού ήσουν, δώσ' μου λογαριασμό. Βρέθηκες με τη γυναίκα αυτή, με ποιον μίλησες. Και μάλιστα προσωπικά θα απαιτούσα και αλλαγή νούμερο τηλεφώνου. Σβήνουν όλες οι επαφές και αλλάζει τηλέφωνο. Είναι σημαντικό, και ακούστε αυτό που σας λέω, ποτέ μα ποτέ να μην ξανασυναντήσεις ούτε στο σούπερ μάρκετ τυχαία το άτομο αυτό. Ποτέ. Αν θέλεις να έρθει απελευθέρωση. Πολλοί χριστιανοί νομίζουν ότι αν σταματήσω τη σχέση θα είναι όλα εντάξει. Αυτός ο μύθος, γιατί περί μύθους πρόκειται, περιέχει δύο σημαντικά λάθη. Πρώτον, γιατί νομίζουμε ότι επειδή σταματάω ξαφνικά ο γάμος θεραπεύεται, και αυτό δεν είναι αλήθεια, είναι τραγικό λάθος. Και δεύτερον, ότι εάν σταματήσω, ο πόνος, η θλίψη από τον χωρισμό της παράνομης σχέσης δεν θα είναι μεγάλος και θα μου περάσει γρήγορα. Κοιτάξτε, και απευθύνομαι σε κάθε Μιχό και Μιχαλίδα και να με ακούσουν. Ο πόνος του χωρισμού από τη Μιχία, το άτομο της Μιχίας, είναι μεγάλος, είναι βαθύτατος, διότι είναι αμαρτία. Και μιλάμε για δεσμά, μιλάμε για ξερίζωμα. Μην ξεγελιέσαι νομίζοντας ότι αν πεις «ΟΚ, έκοψα», ότι όλα είναι εντάξει. Γι' αυτό και βλέπετε συνεχώς περιπτώσεις που βρίσκονται και λέει «Ναι, δεν θα το ξανακάνω» και ξαναπάει. Βέβαια, και ξανά είναι. Είναι για αυτό το λόγο. Η σταδιακή απομάκρυνση δεν έχει αποτελέσματα. Ποτέ. Όσο και αν πονάει κάποιος, πρέπει να αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να ξανασυναντήσει το άτομο αυτό. Θα έλεγα μάλιστα ότι θα ήταν καλό να δώσω άδεια στην σύντροφό μου να με παρακολουθεί διαρκώς. Ή σε κάποιον αδελφό, ή σε κάποιο φίλο, να δίνω λόγο που ήμουνα, που ήρθα, γιατί έλειψα, γιατί άργησα, με τίμιο τρόπο και μόνο με αλήθεια. Μπορεί κάποιος να πει τώρα τι μου λες, αυτό καταρακώνει την ελευθερία μου. Την ελευθερία σου την έχασες προπολού. Δεν είναι αυτή η ελευθερία, δεν τη χάνεις έτσι. Έτσι φυλάγεσαι για να μην βρεθείς σε αιώνια δεσμά. Εκεί να δεις ελευθερία χαμένη. Και το τρίτο βήμα έρχεται η θεραπεία, που είναι εφικτή για ένα γάμο, αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Θα χρειαστεί δύναμη, διαθέσιμη και από τους δύο για να ζεσταθεί ο γάμος. Στο προηγούμενο μάθημα, θυμάστε, σας είπα ότι όλοι έχουμε μία τράπεζα αγάπης και έχουμε ανοίξει όλοι έναν προσωπικό λογαριασμό. Εγώ, σαν άντρας, πρέπει να πηγαίνω να κάνω κατάθεση στο λογαριασμό της γυναίκας μου κάθε μέρα στην τράπεζα αυτή της αγάπης. Για να μπορεί όταν έρχει η ανάγκη, όταν χρειάζεται, όταν τσακωθούμε, να πηγαίνει στην τράπεζα να βρίσκει το λογαριασμό γεμάτο, να αντλεί από εκεί αγάπη για να μπορούμε να τα βρίσκουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, πραγματικά ο λογαριασμός της τράπεζας πρέπει να είναι συνέχεια γεμάτος και για τους δύο. Χρειάζεται πολύ προσευχή, χρειάζεται πνευματική βοήθεια και θα πρέπει το ζευγάρι ολόψυχα να συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει ελευθερία εν Χριστώ Ιησού. Είναι μια επίπονη κατάσταση. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο δαγκώματα του φιδιού. Μην του δώσετε την ευκαιρία και μην το αφήσετε. Μην ξεγελαστείτε για κάποιες σκέψεις επαναστατικές και συμπεριφορές ότι και καλά το κάνω γιατί με πόνεσε, γιατί με νευρίασε. Όλα αυτά από κάπου ξεκινάνε. Αντί λοιπόν να έχουμε σαν pet, πως έχουν κάποιες σκυλάκια, γατούλες, να έχουμε τα φιδάκια αυτά να κυκλοφορούν στο σπίτι μας, τα φιδάκια θα τα πατάς στο κεφάλι απευθείας και τους λιώνεις το κεφάλι. Δεν τα αφήνεις στη ζωή σου. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, λέει ο Λόγος του Θεού, κάθε αμαρτία, εκτός από τη μύχια και την πορνεία, είναι δύσκολες αμαρτίες. Λέει γιατί. Γιατί είναι εντός του σώματος. Σε σχέση με τις άλλες που είναι εκτός σώματος. Γι' αυτό σας παρακαλώ, με ικτηριμούς Χριστού, προσέξτε το γάμο σας, φυλάχτε τον σαν κόρη οφθαλμό. Μην πεις, έχω ακούσει ανθρώπους που λένε θα τον διώξω και θα μείνω μόνος μου, θα μείνω μόνιμο. Μην το λες. Μην το λες. Διότι δεν είναι πάντα μόνο το σεξ στη ζωή του γάμου, είναι η συντροφικότητα. Είναι το ότι έχεις να μιλήσεις με κάποιον, έχεις να συμμεριστείς κάτι. Ρε φίλε, συγγνώμη που θα το πω έτσι, σε τρώει πλάτη σου και δεν φτάνεις εκεί πίσω. Έχεις ένα χέρι να του πεις, με ξένεις λίγο στην πλάτη, σε παρακαλώ. Ακόμα και αυτό το τόσο απλό, το έχεις ανάγκη.
Αυτά είχα να σας πω. Και στους φίλους μας από το YouTube θα κλείσουμε με μία προσευχή και εύχομαι ο Θεός να φυλάξει τις καρδιές μας, να φυλάξει τις ζωές μας. Άγιε Πατέρα, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στεκόμαστε μπροστά σου και ομολογούμε ότι ναι, είμαστε ευάλωτοι σε όλα αυτά. Δεν είμαστε στο απειρόβλητο, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε την επαγρύπνηση, ζητάμε το Πνεύμα σου, το Άγιο, να μας κρατάει σε εγρήγορση πνευματική. Και εσύ να μας δίνεις τη δύναμη και τη διορατικότητα να βλέπουμε τον κίνδυνο καθώς πλησιάζει. Όπως λέει ο δούλος του Δαβίδ, μην αφήσεις το πόδι μας να σκοντάψει σε λάκκο. Ιδιαίτερα στο λάκκο της μοιχείας και της πορνείας. Μην μας αφήσεις, Κύριε. Ελέησέ μας και συγχώρεσέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους. Θα σας δω την Κυριακή. Και μην πάτε να μολύσετε αητό, γιατί θα βρέχει. Έτσι το λέω για να μείνετε εδώ. Καλό βράδυ σε όλους.